Έδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Λυκαβητού η Κέτι Χωματά, γιορτάζοντας τα 25 της χρόνια στο χώρο του τραγουδιού. 25 χρόνια. Πώς πέρασαν, ναι. Κι όμως, εμένα μου φαίνεται σαν να ήταν ακόμα χτες εκείνο το κυριακάτικο μεσημέρι που, παρακολουθώντας τα νέα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη στο ραδιόφωνο, τότε δεν υπήρχε ακόμα τηλεόραση, άκουσα με έκπληξη ένα νεαρό κορίτσι που το λέγαν απλά Κέτι να τραγουδάει με πολλή ευαισθησία «Δάκρυα η ζωή στεγνώνει, ξημερώνει, ξημερώνει». Η Κέτι ήταν μαθήτρια στο γυμνάσιο ακόμα και η φωνή της, φρέσκια και απαλή, δεν έμοιαζε με καμιά από τις άλλες φωνές που είχαμε συνηθίσει να ακούμε μέχρι τότε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Γιατί βέβαια στη Γαλλία υπήρχε ήδη η 18χρονη Φρανσουά Ζαρντί που τραγουδούσε για όλα τα αγόρια και τα κορίτσια της ηλικίας της, «Tous les garçons et les filles de mon âge», ενώ στην Ιταλία λίγο αργότερα η 17χρονη Τζιλιόλα Τσινκουέτι θα δήλωνε τραγουδιστά «Δεν έχω την ηλικία για να σ' αγαπήσω και να βγαίνω μόνη μαζί σου, νόνο λετά πέρα Μάρτη», σε μια εποχή βέβαια που τα κορίτσια αυτής της ηλικίας δεν ξενυχτούσαν στα μπαρ. Όμως, για να ξαναγυρίσουμε στην Κέτι, μόλις την άκουσα σε εκείνη τη ραδιοφωνική εκπομπή του Οικονομίδη, θέλησα να μάθω περισσότερα για αυτήν και κυρίως ολόκληρο το όνομά της. Το άλλο πρωί κιόλας λοιπόν, η Κίτη Σολομού, υπεύθυνη τότε στο μουσικό τμήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, μου έκανε το χατήρι, έψαξε και βρήκε πως το νεαρό κορίτσι λεγόταν Κέτι Χωματά. Εκείνη την εποχή, ο Αλέκος Πατσιφάς σκεφτόταν να δημιουργήσει το νέο κύμα. Και ξέροντας τη φιλία μου με τον Γιάννη Σπανό, που τον είχα γνωρίσει ένα χρόνο νωρίτερα στο Παρίσι, και έχοντας ακούσει τους γαλλικούς δίσκους του Γιάννη που ήδη είχα παρουσιάσει στις ραδιοφωνικές μου εκπομπές, μου ζήτησε να τους φέρω σε επαφή. Και σε εκείνη τη συνάντηση, εγώ μίλησα με ενθουσιασμό στο Γιάννη για την Κέτι Χωματά και του έδωσα να διαβάσει κάποιους στίχους που είχα γράψει στο αμφιθέατρο της νομικής, φοιτητής ακόμη τότε, σε κάποια βαρετή παράδοση. «Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι κι εγώ, να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ». Αυτό ήταν. Καθώς έμπαινε το καλοκαίρι του 1964, το νέο κύμα είχε γεννηθεί και η Κέτι θα γινόταν η πρώτη από τις μουσες του. Απλή στην εμφάνιση, χωρίς το ύφος της βεντέτας, ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα. Έτσι την ακούγαμε να τραγουδάει στη Ρουλότα δίπλα στο Σαββόπουλο και αργότερα στην Παράγκα ή την Αυλαία. Και η Κέτι δεν έπαψε να τραγουδάει ούτε όταν το νέο κύμα ήταν πια μια μακρινή ανάμνηση ή όταν τα προβλήματα υγείας ορθώνονταν μπροστά της και εκείνη τα αντιμετώπιζε θαραλέα και αλήγιστη. Και έτσι πέρασαν 25 ολόκληρα χρόνια. Και η Κέτι, μακριά πια από τις μπουάτ, αλλά αναλύωτη και με την ίδια φρεσκάδα στη φωνή, θέλησε να τα γιορτάσει, συγκεντρώνοντας στον ανοιχτό χώρο μιας υπαίθριας συναυλίας πολλούς από τους νεοκυματικούς της φίλους, αλλά και νεότερους, και όχι μόνο στην εξέδρα, αλλά και στη σκηνή.